Συναδέλφες και συνάδελφοι, εκ μέρους των σωματείων στη Μαλαματίνα, της Ένωσης Εμποροεπαλλήλων, του ΣΕΤΥΠ, του Σωματείου Τροφίμων Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης και του ΣΕΤΕΠΕ, που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας σύσκεψη, στην οποία ανταποκρίθηκαν δεκάδες σωματεία φορείς της πόλης, με σκοπό να συζητήσουμε, να οργανώσουμε την πάλη μας μπροστά στη μεγάλη απεργιακή πανελλαδική απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΔ μας είπε ότι δήθεν κατέφερε σε μεγάλο βαθμό να μειώσει την ανεργία και να δημιουργήσει καλές πληρωμένες θέσεις εργασίας. Πριν μια εβδομάδα φάνηκε όμως η πραγματική εικόνα, με μια αίθουσα γεμάτη από κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων στη Μαλαματίνα για οργάνωση της πάλης ενάντια στις 17 απολύσεις και την τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Θέλουμε και σήμερα να καταγγείλουμε την προκλητική κίνηση της εργοδοσίας της Μαλαματίνα που με τις πλάτες της κυβέρνησης προχώρησε πριν λίγες μέρες στις απολύσεις του Προέδρου του Επιχειρησιακού Σωματείου και Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργοαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών Γιάννη Φραγκίδη, αλλά και του Προέδρου του Συνδικάτου Οδηγών Πολιτών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών Βορείου Ελλάδας, Άρη Μερκενίδη. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι 50 εργαζόμενοι από λιμέλη της Αλουμίλ, 92 από την Έλντιμακ, 20 από την Πυραμής. Σταθμός μεγάλης σημασίας είναι το συλλαλητήριο της Παρασκευής μπροστά στα γραφεία της ΠΟΕΠ με κεντρικό σύνθημα «Πάρτε πίσω τις απολύσεις». Συνεχίζουμε τη δουλειά από τις μεγάλες μάχες που δώσαμε πλάι-πλάι όλο το προηγούμενο διάστημα. Χτίζουμε τους αγώνες μας σε στέρεο έδαφος, στο έδαφος που δημιουργήσαμε από τη μεγάλη σύσκεψη των σωματείων μας την 1η Σεπτέμβρη, από τη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Χάνθ στα εγγένεια της ΔΕΔ. Ο χειμώνας να είναι για αυτούς που μας οδήγησαν εδώ δύσκολος. Μετά την προκλητική ατάκα του Πέτσα, που είπε ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, σειρά μετά είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης που είπε πως η Ευρώπη και η Ελλάδα εισέρχονται στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Όποιος μπορεί να βρει εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης της οικίας του για το χειμώνα, να βρει. Ξέρουμε καλά πως μας προετοιμάζουν με τέτοιες κουβέντες για να σκύψουμε πάλι το κεφάλι, να κάνουμε πάλι υπομονή. Αλλά πλέον, συνάδελφοι, οι γνώση έχουν πλέον οι φύλακες. Δεν πέρασαν πολλές μέρες από το Πρωθυπουργό που είπε από το βήμα της ΔΕΔ και πανηγύριζε για την ανάπτυξη 7,5% με την οποία τρέχει σήμερα η ελληνική οικονομία. Πώς γεννιέται όμως αυτή η ανάπτυξη, τι προϋποθέσεις έχει? Η απάντηση αυτή βασίζεται, έχει προαπαιτούμενο που δεν είναι άλλη από τη δυστυχία του λαού. Η ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη στην Αλουμίλ, τα τελευταία 2,5 χρόνια λειτουργικά κέρδη πάνω από 120 εκατομμύρια. Το πρώτο εξάμηνο του 2022 αυτά άγγιξαν τα 40 εκατομμύρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ στην εταιρεία της επιχείρησης. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι της εταιρείας σε ένα μόνο μόλις εξάμηνο παρήγαγαν τόσο πλούτο ώστε να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας, τις νέες επενδύσεις και στο ταμείο έμειναν και άλλα 40 εκατομμύρια. Ποσό δηλαδή ίσο με τους μισθούς, τις ασφαλιστικές εισφορές και για σχεδόν τους 1.000 εργαζόμενους για τα επόμενα 3 χρόνια. Και τι έδωσε πίσω σε αυτούς η εργοδοσία? 50 απολύσεις, κακοπληρωμένη εργασία, εργατικά ατυχήματα. Και τι το κράτος? Επιδοτεί την επιχείρηση με άλλα επιπλέον 56 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη στην ελληνικός χρυσός, με την τιμή του χρυσού να έχει πιάσει ιστορικά ρεκόρ κοντά στα 60.000 το κιλό. Και το κράτος να τις εξασφαλίζει ζεστό χρήμα άλλα 680 εκατομμύρια. Για τους εργαζόμενους, 92 απολύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με μηδαμινές αυξήσεις, δουλειά χωρίς μέτρα ασφάλειας, εκατοντάδες μέτρα κάτω από το έδαφος. Η ανάπτυξη στα σούπερ μάρκετ όπως το Σκλαβενίτη φέτος έσπασε το φράγμα των 4 δις τζίρο, χωρίς να απολογίζουμε τα μύθιτα κέρδη από την περίοδο της πανδημίας. Για τους εργαζόμενους, τετράωρα, τριήμερα, υπερεντατικοποίηση και μία αύξηση, άκουσον 2%, που για τους πιο υψηλόμισθους εργαζόμενους φτάνει τα 20 ευρώ. Για ένα τετράωρο είναι πραγματικά ένας καφές και ένα μπουκαλάκι νερό.
Ανάπτυξη στον τουρισμό, ρεκόρ αφίξεων 30 εκατομμυρίων τουριστών, με τα ξενοδοχεία υπερπλήρη όλο το καλοκαίρι και συνολικά έσοδα 30 δις, 2 παραπάνω από το 2019. Για τους εργαζόμενους, 12 ώρα χωρίς ρεπό, μισθή 700-800 ευρώ και χιλιάδες πρακτικάριους με μεροκάματα χαρτζιλίκια και σήμερα στην ανεργία με ένα επίδομα για 3-4 μήνες. Για αυτήν την ανάπτυξή τους, για τα κέρδη των λίγων δηλαδή, οξύνονται καθημερινά οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους υπεριαλιστές με ανυπολόγιστους κινδύνους για όλους τους λαούς, ξεσπάνε πολέμοι, υπάρχει κίνδυνος να βουτυχθούν στο αίμα κι άλλοι λαοί. Αυτή είναι η αιτία της αιματοχυσίας στην Ουκρανία, αυτή είναι και η πραγματική αιτία που η τουρκική αστική τάξη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στην Ελλάδα κάτω από τις συμμαχικές νατοϊκές πτερούγες. Η μόνη πραγματική αντίδραση ενάντια σε αυτά τα πολεμικά σχέδια, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας, είναι αυτή των σωματείων, των μαζικών λαϊκών φορέων. Δεν ξεχνάμε την παλικαρίσια στάση των συναδέλφων μας στον ΟΣΕ που αρνήθηκαν να φορτώσουν τα φορτία του θανάτου για να πάνε από τη χώρα μας στην κεντρική Ευρώπη. Δεν ξεχνάμε την επίθεση των ΜΑΤ, των ΟΚΕ, του λιμενικού, όλου του κρατικού καπιταλιστικού μηχανισμού ενάντια στους πρωτοπόρους συναδέλφους μας που μέσα στο λιμάνι διατράνωσαν με τα συνθήματα πάνω στις πολεμικές μηχανές του ΝΑΤΟ πως ο λαός μας δεν θα δεχτεί να γίνει η πόλη μας πέρασμα δολοφόνων. Εδώ και τώρα καμία εμπλοκή της χώρας μας στα υπεριαλιστικά παιχνίδια ΝΑΤΟ-Ρωσίας, δεν διαλέγουμε σφαγέα λαών, ούτε σφαίρα έξω από τα σύνορά μας, ούτε ένας φαντάρος ή αξιωματικός μακριά από την πατρίδα μας, η Θεσσαλονίκη, λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των υπεριαλιστών. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη εδώ και τώρα να ξεσπάσει απεργιακός ξεσηκωμός. Συνάδελφοι, να βάλουμε μια γραμμή και να τους πούμε ως εδώ. Καμία αναμονή για κάτι θετικό από τις αλλαγές των κυβερνήσεων. Το έχουμε δει το έργο πολλές φορές και ήταν χάλια. Χάσαμε πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή μας. Δεν τσιπάμε πλέον στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Έχουν αποδείξει όλοι τους, όλοι όσοι κυβέρνησαν, ότι ο ένας είναι συνέχεια του άλλου στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Τελευταία πράξη του δράματος, η κοινή στάση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ με το ξεπούλημα των αυπηγείων της Ελευσίνας που το κάνει ειδική οικονομική ζώνη και δίνει προκλητικά προνόμια στους επενδυτές. Καμία αναμονή στα λόγια των εργοδοτών για καλύτερες μέρες. Αυτές μέρες τις ζήσαμε στην κρίση με το τσάκισμα των μισθών μας, τις ζήσαμε την περίοδο της πανδημίας με χιλιάδες χαμένους συνανθρώπους μας, τις ζήσαμε τώρα που δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε το χειμώνα που έρχεται. Έρχονται σήμερα οι εργοδότες διάφορων κλάδων και ζητάνε από τους εργαζόμενους να σφίξουν ακόμα περισσότερο το ζωνάρι, να φορτωθούν οι λαϊκές οικογένειες το ενεργειακό κόστος των πολυεθνικών. Από αυτό το δήμα τους λέμε, καμία θυσία για την πλουτοκρατία, την κρίση να πληρώσει η εργοδοσία. Καμία ελπίδα σε όσες συνδικαλιστικές δυνάμεις, τη μία έλεγαν πως οι απεργίες έφαγαν τα ψωμιά τους και από την άλλη προσπαθούν να κουλαντρήσουν τις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων κάτω από τα συνθήματα των εργοδοτών για ανάπτυξη για όλους. Άλλωστε, τα είπανε και μόνοι τους, όταν στη ΔΕΔ ζητήσαν επιδοτήσεις για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις για να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Τα είδαμε όμως και τις επιδοτήσεις οι οποίες δόθηκαν, αλλά έγιναν και απολύσεις. Γι' αυτό και υπέγραψαν Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που επικύρωσε τους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων. Πώς οι εργαζόμενοι μπορούν να εμπιστευτούν εκείνους που όταν πρωτοεμφανίστηκε ο νόμος Χατζηδάκη έψαχναν για θετικά σημεία? Όταν σε μεγάλο βαθμό ήταν συνδιαμορφωτές της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως ομολόγησε ο Υπουργός Εργασίας Χατζηδάκης, ότι ο νόμος έκτρωμα έγινε ύστερα από δική τους απέτηση. Τι θα γινόταν σήμερα στους χώρους δουλειάς αν είχαμε ακούσει τις προτροπές τους να περιμένουμε να κάνουμε υπομονή να δούμε τον νόμο στην πράξη? Όλα πλέον δοκιμάστηκαν, όλα απέτυχαν να λύσουν τα προβλήματά μας. Αντίθετα, έσπηραν μιλωρατρία, ήττα, γύρισαν τον κόσμο στο σπίτι του, τον έδιωχναν από το δρόμο του αγώνα.
Δεν σφίγγουμε πλέον άλλο το ζωνάρι, διεκδικούμε τις ανάγκες μας για τη ζωή όπως μας αξίζει, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την οργάνωση του αγώνα μας. Η απάντηση μπορεί και θα είναι πανεργατική. Το δρόμο αυτό τον έδειξαν οι συνάδελφοί μας στην Κόσκο που με τον αγώνα τους κερδίσανε συμβάσεις με αυξήσεις. Οι συνάδελφοί μας στην eFood που ακύρωσαν με τις απεργίες τους και την πάλη τους 160 απολύσεις. Οι συνάδελφοί μας οικοδόμοι με την υπογραφή κλαδικής σύμβασης με αυξήσεις 30% στους μισθούς. Τώρα τη δείχνουν οι συνάδελφοί μας στη Μαλαματίνα που αγωνίζονται εδώ και 2 μήνες ενάντια στις απολύσεις και στις ατομικές συμβάσεις. Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία που αφού διασφάλισαν τις αποζημιώσεις τους δίνουν μάχη για την επαναπρόσληψή τους. Η ελπίδα βρίσκεται στον αγώνα. Αγώνα μαζικό που να αγκαλιάζει όλους τους εργαζόμενους του εργοστασίου, του καταστήματος, του κλάδου ολόκληρου. Που να βοηθάει στη δημιουργία νέων σωματείων, να δυναμώνει αυτά που ήδη υπάρχουν, να εμπνέει, να γεννά θάρρος, ελπίδα και προοπτική. Αγώνα σφυριλατημένο στην αλληλεγγύη της εργατικής τάξης και του λαού που θα κάνει πράξη το σύνθημα «Όλοι για έναν και ένας για όλους», που να μετατρέπει κάθε πρόβλημα, κάθε εργοδοτική επίθεση σε χώρο δουλειάς σε ζήτημα ολόκληρης της εργατικής τάξης. Αγώνα ενωτικό που να φέρνει πλάι-πλάι τους εργαζόμενους που παλεύουν, που οργανώνονται ανεξάρτητα από το κλάδο και την περιοχή, που να συντονίζει την πάλη αλλά και πανελλαδικά την αντίδραση των εργατών. Κάθε σπίτα που ξεπετάγεται να γίνεται υπόθεση όλης της εργατικής τάξης όπως στην Κόσκο, στην eFood, στη Μαλαματίνα. Αγώνα με στόχευση στον πραγματικό ένοχο, στα πραγματικά αίτια, στους νόμους των κυβερνήσεων, στα συμφέροντα όλων των εργοδοτών, στα κράτη και τα μεγάλα μονοπόλια που αιματοκυλούν λαούς για τα κέρδη τους. Με πολλές εστίες αντίστασης και αντεπίθεσης σε κάθε χώρο δουλειάς, με ενιαίο πανελλαδικό συντονισμό και κοινή πάλι με αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες, νέους και γυναίκες που βιώνουν από πρώτο χέρι το αποτέλεσμα της πολιτικής τους. Αυτός είναι ο δρόμος ώστε να ζήσουμε το 2022 με βάση τις ανάγκες μας, τις δυνατότητες της εποχής. Αυτό φοβούνται κράτος και εργοδοσίας και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να βάλουν εμπόδια, αναχώματα, για να μην φτάσει η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου να μετατραπεί και να γίνει οργάνωση και δράση. Γι' αυτό κι εμείς δεν πρόκειται να τσιμπήσουμε από τις φωνές που λένε να περιμένουμε για μια αλλαγή κυβέρνησης. Το έργο το ξέρουμε, το έχουμε ξαναζήσει, με την τελευταία πράξη να είναι υπογραφή από το ΣΥΡΙΖΑ μία σειρά διατάξεων από το νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Γι' αυτό το λόγο και στείλουν ένα όριο καταστολής ενάντια σε όποιον σηκώνει κεφάλι στο εργοστάσιο της Μαλαματίνα, που ο απεργασιαστικός μηχανισμός δουλεύει εδώ και εβδομάδες με την 24ωρη παρουσία των ΜΑΤ. Στα πανεπιστήμια που για να νομιμοποιήσουν την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας έστεισαν ένα πιστολίδι μέσα στις φοιτητικές εστίες με κίνδυνο τις ζωές των φοιτητών, αλλά και με υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις που βγήκανε στη φόρα όλο το προηγούμενο διάστημα στείλουν ένα υπόγειο μηχανισμό για να φοβήσουν, να ελέγξουν την οργανωμένη δράση του λαού και να βάλουν στο χέρι τα σωματεία. Εκεί κουμπώνουν και οι νόμοι ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας ενάντια στο δικαίωμα στην απεργία, φακελώματα στους σωματείων. Εκεί πατάει και το γαϊτανάκι απολύσεων πρωτοπόρων εργαζομένων και συνδικαλιστών όπως τη Μαλαματίνα, τον ελληνικό χρυσό, τα πράκτικερ, τις διώξεις όπως της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ, επειδή μέσα στην πανδημία ήταν μπροστά στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών για μέτρα που θα έσωζαν τη ζωή του λαού ή του Γενικού Γραμματέου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων που διώκεται με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ επειδή μπήκε μπροστά για να μην χάσει συνάδελφο στο σπίτι του από τους τραπεζίτες. Τους λέμε ξεκάθαρα και ξάστερα ότι η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει, ότι η πάλη του λαού θα τη σπάσει. Απεργία 9-11 του, βασικός σταθμός για όλους τους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Συνάδελφοι, η σημερινή σύσκεψη να σημάνει με τρόπο αποφασιστικό, αγωνιστικό ξεσηκωμό ολόκληρη την πόλη. Να φτάσει και να συζητηθεί με κάθε εργαζόμενο το πλαίσιο το οποίο θέτουμε σαν στόχο πάλης μπροστά στην απεργία μας. Για αυξήσεις στους μισθούς, για να στηθεί ένας τρελός χορός δισεκατομμυρίων με τα ταμεία ανάκαμψης που δίνουν 31 δις στο κεφάλαιο,
με τις φοροελαφρύνσεις που φορτώνουν κάθε χρόνο το 95% όλων των φόρων στις δικές μας πλάτες και οι εργαζόμενοι ζουν με μισθούς πείνας, γιατί δεν μπορούν να ζήσουμε πλέον με ΠΑΣ επιδοτήσεις διατακτικές που φτάνουν ίσα ίσα για δυο σακούλες τρόφιμα και μισό ντεπόζιτο βενζίνη. Για συλλογικές συμβάσεις με όλα μας τα δικαιώματα, με αυξήσεις σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε αποθήκη, σε κάθε εργοστάσιο. Τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού. Γιατί σήμερα παράγουμε περισσότερα, με λιγότερες ώρες εργασίας, γι' αυτό είναι εφικτή και η 7ωρη και πενθήμερη εργασία. Για μειώσεις στους λογαριασμούς στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα. Να μην μείνει κανένας παγωμένος μέσα στο χειμώνα. Γιατί δεν γίνεται να ζούμε για να πληρώνουμε άλλο τους λογαριασμούς της ενέργειας. Την ώρα που οι καρχαρίες της ενέργειας βγάζουν αμύθιτα πλούτη με τους 4 παρόχους να έχουν βγάλει μέσα σε ένα μήνα 200% μεγαλύτερους τζίρους από ό,τι πέρσι, δεν μπορεί πλέον η θέρμανση του σπιτιού μας να κοστίζει 2 και 3 μισθούς. Για τη μείωση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα. Γιατί εμείς παράγουμε, εμείς φορτώνουμε στα ράφια τα τρόφιμα, αλλά δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Εμείς παράγουμε τα πάντα και την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αποκτήσουμε σχεδόν τίποτα. Η εργοδοσία και το κράτος να εξασφαλίσουν τη φθηνή και ασφαλή μετακίνηση στη δουλειά, με λεωφορεία, με δωρεάν κάρτες του ΟΑΣΤ, με εξασφάλιση φθηνών καυσίμων. Γιατί δεν γίνεται να πρέπει να επιλέξουμε είτε να δίνουμε μισό μισθό για να φτάνουμε στη δουλειά μας, είτε να τρώμε 3 με 4 ώρες για να πάρουμε το αστικό. Δεν γίνεται στη Θεσσαλονίκη του 2022 να είναι αυτές οι δημόσιες κοινωνίες της πόλης. Για να γίνει η Θεσσαλονίκη ανθρώπινη πλέον πόλη. Δεν γίνεται να δίνονται 5 δις το χρόνο στη φωνική μηχανή του ΝΑΤΟ, που δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια της πατρίδας μας και από την άλλη η πόλη μας να πλημμυρίζει σε κάθε μπόρα. Εδώ και τώρα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των Δήμων του Παύλου Μελά, να δοθούν άμεσα στο 100% οι αποζημιώσεις, να πάρθουν μέτρα για να μην επαναληφθεί το έγκλημα των προηγούμενων μηνών με δρόμους ποτάμια, με σπίτια γεμάτα νερό. Κάτω τα χέρια από το παραλιακό μέτωπο της Αρετσούς, καμία ιδιωτικοποίηση των ελεύθερων χώρων της πόλης. Και από εδώ να καταδικάσουμε την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, να μην πειραχτούν τα εργασικά δικαιώματα, να μην πληρώσει την ύφη ο λαός ως συνήθως. Κάτω τα χέρια από την ΕΙΑΔ, στα σχέδια κυβέρνησης για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης, για να μην μπούμε το νερό νεράκι. Κάτω τα χέρια και από τα σπίτια μας, καμία έξωση, επιδότηση ενοικίων, πάγωμα χρεών για τις λαϊκές οικογένειες. Μόλις πριν λίγες μέρες, η αντίδραση των σωματείων, των λαϊκών φορέων, έβαλε φρένο σε πληστηριασμό στην Τούμπα, να δυναμώσουμε την πάλη μας για να εξασφαλίσουμε την προστασία της λαϊκής κατοικίας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τα σωματεία μας πρέπει να γίνουν πλέον επιτελεία μάχης. Ακόμα πιο αποφασιστικά να δουλέψουμε για να νεκρώσει η πόλη στις 9 του Νοέμβρη, ώστε από καλύτερες θέσεις να οργανώσουμε την πάλη μας για τη συνέχεια. Οργανώνουμε άμεσα συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων μας, προετοιμάζουμε μαζικές γενικές συνελεύσεις, βάζουμε στόχους εγγραφή στα σωματεία, στόχους για επιτροπές μέσα σε χώρους, σε περιοχές. Στα σωματεία μας υπάρχουν πραγματικά εκατοντάδες συναδέλφων που περιμένουν από εμάς για να παλέψουν μαζί μας για την επιτυχία της απεργίας. Με τις ανακοινώσεις μας, το πλαίσιο πάλης, με πολλές συσκέψεις σε χώρους δουλειάς, με γενικές συνελεύσεις, με την προπαγάνδα μας, δίνουμε το στίγμα, κάνουμε τη νύχτα μέρα. Η μάχη για τώρα και για μετά, η μάχη για τώρα και μετά θα κριθεί στο τι κάνουμε σε κάθε χώρο δουλειάς. Πώς κάθε χώρος θα γίνει κάστρο αγώνα αντίστασης. Γι' αυτό χρειάζεται σχέδιο παρέμβασης των σωματείων σε χώρους με πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Να οργανώσουμε συσκέψεις, συζητήσεις μέσα σε καταστήματα, αποθήκες, εργοστάσια. Να οργανωθεί πάλι από τα κάτω και αυτό είναι το κρίσιμο. Φροντίζουμε για την επιτυχία με τη μαζική μας συμμετοχή στις κεντρικές μας πρωτοβουλίες.
Την Παρασκευή 7 Οκτώβρη στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο μπροστά στα γραφεία της ΠΟΕΠ ενάντια στις απολύσεις και την τρομοκρατία που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα σε μία σειρά χώρους εργασίας όπως είναι τα μεταλλεία, η πυραμίδα, η αλουμίλ και άλλα. Στις 13 Δεκάτου στο άγαλμα Βενιζέλου στις 10:30 οι απόμαχοι της δουλειάς αλλά όχι του αγώνα, οι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη κινητοποίηση για αυξήσεις της συντάξης. Το Σάββατο 15 Δεκάτου παρεμβάσεις στα σούπερ μάρκετ ενάντια στην ακρίβεια και τις ανατιμήσεις. Την Παρασκευή 21 Δεκάτου παρεμβάσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης στα κεντρικά γραφεία των παρόχων ενέργειας. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πανηγειονομική απεργία στις 20 του Οκτώβρη. Παλεύουμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για μονιμοποίηση όλων των επικουρικών συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, άμεση προκήρυξη το σύνολο των κοινών οργανικών θέσεων για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Προτείνουμε την Τετάρτη 9 Δεκάτου η απεργιακή συγκέντρωση να γίνει στις 10:30 στο άγαλμα Βενιζέλου. Όλοι μαζί για να ετοιμάσουμε μια μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση που θα εμπνεύσει την εργατική τάξη της πόλης και θα κάνει κράτος και εργοδοσία να χάσουν τον ύπνο τους. Όλοι μαζί ώστε να οργανώσουμε την κλιμάκωση της πάλης. Όλοι μαζί γιατί δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουν.